τη δεκαετία του 30, 40 και 50 λόγω τη κατοχή των Εγγλέζων, γιατί είχαμε κατοχή και από Εγγλέζου και συνεργάτε του ήταν δυστυχώ επικουρικοί οι Τούρκοι. Ξεκίνησε ένα μποϊκοτάζ των προϊόντων αυτών και αγόραζαν, δεν θυμάμαι την ονομασία, για να κάνουν τι βράχε του ένα συγκεκριμένο ύφασμα το οποίο είναι τοπικό ή ελληνικό, για να μην αγοράζουν ρούχα των Εγγλέζων. Ακριβώς ό,τι κάνουμε εμείς. Αγοράζουμε από τα κατεχόμενα. Ο κάθε κοπρίτης πηγαίνει στα κατεχόμενα να αγοράσει φτηνά τσιγάρα, να αγοράσει φτηνά λάστιχα αυτοκινήτου, να βάλει καύσιμα φτηνά. Αυτοί οι κοπρίτες λοιπόν, να σκεφτούν οι παππούδες τους που πεινούσαν, δεν είχαν ούτε ίντερνετ, ούτε καναπέ, ούτε τζάκια, ούτε θέρμαση. Στο κρύο ήταν, στις δύσκολες δουλειές της Γεωργίας, είχαν πάνω τους ψυχή, την οποία πούλησαν αυτοί οι κοπρίτες στο όνομα του χρήματος των 5, 10, 20 και 100 ευρώ για να πάνε να διασκεδάζουν εκεί που βίαζαν. Και κατέκτησαν οι κατακτήτες μας την πατρίδα μας και σκότωσαν τα αδέρφια τους, τους θείους τους, παππούδες τους, τους φίλους τους, τους γνωστούς τους. Αυτοί οι κοπρίδες λοιπόν κυριαρχούν σήμερα, δυστυχώς, γιατί είναι πάρα πολλοί που πηγαίνουν για 5 και 10 ευρώ στα κατεχόμενα, να μην προσθέσω και αυτούς τους αλήτες, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για τα καζίνο και τα μπουρδέλα. Ενώ λοιπόν, τα οδοφράγματα.